Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αξιότιμοι εκπρόσωποι συλλόγων, σήμερα μας συντροφεύει η μικρασιατική στέγη Κορίνθου με εκπρόσωπό της την αντιπρόεδρο, την κυρία Μαρίνα Αρτοπιάδου, και η κορινθιακή εστία λαογραφικών και ιστορικών ερευνών. Φίλοι προσκεκλημένοι, μέλη του συλλόγου, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Αγιαλοκαστικών Νομού Κορινθίας, ο Άγιος Παντελεήμων, σας καλωσορίζουμε σε αυτή τη νέα μας συνάντηση. Σας ευχόμαστε καλή χρονιά, ευτυχισμένο, δημιουργικό και όσο το δυνατόν λιγότερο προβληματικό το 2019. Ο Σύλλογός μας ιδρύθηκε το 1979 και μέχρι σχετικά πρόσφατα ήταν απόλυτα ενεργός και δραστήριος. Όμως η οικονομική κρίση και τα προβλήματα που αυτή απέφερε συνέβαλαν στην αδρανοποίησή του για λίγο διάστημα. Αυτή όμως η ίδια οικονομική κρίση ήταν αυτή που μας προέτρεψε να κάνουμε μια νέα προσπάθεια ώστε να αποτελέσει ο Σύλλογος τον φορέα που θα κρατήσει ενωμένους στους υποριανούς και θα επιτρέψει να δημιουργηθούν οι συνθήκες αλληλοβοήθειας. Έτσι, ένα νέο Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από την αντιπρόεδρό μας, την κυρία Βασιλική Δάφνη Μοζίκη, την εκλεκτή γραμματέα μας, την κυρία Κατερίνα Γιώτη, πρωτόπαπα, την Μαρία Τιτζίλη, εκείνη την κυρία Κούρση. Οι άντρες του συλλόγου μας δεν μας πλαισιώνουν τώρα τα μέλη. Ο κύριος Σπύρος Ροθόνης, είναι γενική δουλειά δηλαδή το σύλλογο. Και ο Μανώλης ο πρωτόπαπας. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτός ο σύλλογος, αυτό το Δέλτα Σίγμα λοιπόν, ξεκίνησε το ταξίδι, το οποίο θα συνεχίσουν αργότερα και νεότερα μέλη. Γιατί οι αγγελοκαστρίτες ξέρουν τον τρόπο μέσα από τη γιορτή και το τραγούδι να απαλύνουν τους πόνους τους και να φέρουν το χαμόγελο στα χείλη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ιδρυτές, καθώς και όλα τα προηγούμενα δημοτικά συμβούλια, για τη συνδρομή τους στην πορεία αυτού του συλλόγου. Αφού, όπως γνωρίζετε, η ενασχόληση με το σύλλογο πρέπει να είναι σε βάρος του χρόνου και της τσέπης όσων ασχολούνται με αυτό. Το ότι βρισκόμαστε εδώ τόσα άτομα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μέσα σε αυτές τις αντίξωες συνθήκες που ζούμε, με αυτή τη ζωφερή οικονομική κατάσταση που βιώνουμε, εμείς εδώ σήμερα τα αφήσαμε όλα στην άκρη για να μας απασχολήσει κάτι κοινό. Το ενδιαφέρον και η αγάπη για τον πολιτισμό και την ιστορία του χωριού. Όλοι μας πιστεύω είμαστε άτομα με όνειρα και ευαισθησίες. Σε ένα περιβάλλον που καταραίει γύρω μας, μόνο η στροφή στις ρίζες μας θα βοηθήσει να αντέξουμε αυτή την κατάρρευση. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κι εμείς. Να γνωρίσουμε τις ρίζες μας και τον πολιτισμό μας. Γιατί πολιτισμός σημαίνει κάθε τι που κάνει ο άνθρωπος για να βελτιώσει και να προματίσει τη ζωή του. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κι εμείς. Η προσφορά στον πολιτισμό είναι εθελοντική. Πάνω από συμφέροντα και ματαιοδοξίες. Ο πολιτισμός δεν έχει απόγνωση. Οι αντιπαραθέσεις, οι μικροκακίες, τα μικροκομματικά συμφέροντα οδηγούν σε αντίθετα αποτελέσματα. Και αυτό το εννοούμε. Αυτή εδώ η κοινωνία τα έχει βιώσει όλα. Καιρός για νέα διαφορετική δράση. Είμαστε πολύ τυχεροί και δεν το ξέρουμε. Καταγόμαστε από έναν αξιόλογο τόπο, απείρου φυσικού κάλους, έχουμε ιστορία, λαογραφία και παράδοση. Ελάτε, όσοι θέλετε, να υλοποιήσουμε τους στόχους του συλλόγου. Να καλλιεργήσουμε τα γράμματα και τις τέχνες, να καταγράψουμε τα πολιτιστικά και ιστορικά στοιχεία της περιοχής μας. Να συγκεντρώσουμε φωτογραφίες και αρχεία, κάτι που ήδη παρουσιάσαμε στην πρώτη μας γιορτή του Αλωνάρη, πέρυσι το καλοκαίρι, στο χωριό. Μια γιορτή που έγινε μαζί με τον τοπικό σύλλογο Άγιος Δημήτριος, και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο, τον κύριο Γιάννη Καραπέτσο, τον Δημήτρη Τομαζιώτη και τον Βασίλη Τομαζιώτη, οι οποίοι και όλους τους υπόλοιπους, οι οποίοι βοήθησαν πάρα πολύ για να βγει εκείνη η εκδήλωση. Οι εντυπώσεις που άρχισε λοιπόν η εκδήλωση συγκεκριμένη, μια γιορτή στον Αλωνάρη, είναι άριστες. Γεμίζοντας λοιπόν την πλατεία του χωριού μέχρι το πρωί, παρότι ότι στο διπλανό μας χωριό του Αγιάννη γινόταν την ίδια ώρα, και το τονίζω αυτό, γιορτή της γιώσας, ενός εδέσματος, βέβαια που ήταν συνυφασμένο με το χωριό μας. Θυμόμαστε παλιά ότι λέγοντας γιώσα, στο μυαλό όλων ερχόταν τα αγγελόκαστρο. Εμείς όμως κάνουμε μια γιορτή στον Αλωνάρη. Να βρούμε λοιπόν παλιές φορεσιές και καθημερινά υλικά που χρησιμοποιούσαν οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας
για να δημιουργήσουμε και να συμπληρώσουμε ένα μικρό μουσείο. Ενδιαφερθείτε και γραφτείτε συνδρομητές, ώστε να γίνουμε ένας δυνατός, εύρωστος και πολυπληθής σύλλογος. Και αν ακόμα δεν σας έχω πείσει για την αναγκαιότητα της ύπαρξης του πολιτισμού στη ζωή μας, σκεφτείτε τα παιδιά. Έχουμε τεράστια ευθύνη απέναντί τους, γιατί το μόνο που ξέρουν, που θα ξέρουν στο μέλλον, είναι όλα αυτά που μαθαίνουν από τη τηλεόραση και το διαδίκτυο. Εικόνες μιας σκληρής πραγματικότητας που πρέπει να τους την αλλάξουν. Είναι μια καλή ευκαιρία λοιπόν να θυμηθούμε και να μάθουμε όλη την ιστορία του αγγελοκάστρου μας. Και είναι μια ευκαιρία μέσα από το σύλλογό μας να βοηθήσουμε όσα παιδιά έχουν ανάγκη για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Δεν θα σας κουράσω άλλο, έχουμε καιρό να τα πούμε. Πρώτα να ευχαριστήσω τους χορηγούς των δώρων και κυρίως τους συμπατριώτες μας με τις δύο μεγάλες επιχειρήσεις, τους Μήλους Μάρα και τους Μήλους Παπαφίλη, οι οποίοι βοηθούν και τα παιδιά του χωριού προσφέροντας εργασία. Άλλο ένα μεγάλο ευχαριστώ προστώ στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία αφήνουν δουλειές και υποχρεώσεις και τρέχουν συνεπώς για τα θέματα του Συλλόγου. Η σημερινή μας γιορτή είναι αποτέλεσμα των ακούραστων προσπαθειών μας. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην αντιπρόεδρο, την κυρία Κική Δάφνη, Κοζίκη, ψυχή του Συλλόγου, για να μας πει ένα μικρό χαιρετισμό. Και χωρίς τη συμμετοχή σας, που είναι απαραίτητα, πολύ, πολύ απαραίτητη, δεν θα μπορούσε να γίνει. Θέλω να πω ότι ο σύλλογός μας έχει εγγεγραμμένα μέλη, τακτοποιημένα οικονομικά εν μέρη, αλλά δεν αρκούμαστε σε αυτό το σύνολο των μελών. Θα θέλαμε να όλοι οι επανταρχοντές γης αγγελοκαστρίτες να γίνουν μέλη στο σύλλογό μας. Τότε θα νιώσουμε ότι έχουμε πετύχει ένα μέρος του στόχου μας. Ζητούμε τη συνεργασία όλων των ψυχοργανών, δεχόμαστε και αποδεχόμαστε, θα έλεγα, την καλοπροαίρετη κριτική πάντα. Εξάλλου μας συνδέει όλους κάτι κοινό. Το ενδιαφέρον για το γενέθλιο τόπο μας, το αγγελόκαστρο. Θέλω να συγχαρώ την πρόεδρό μας, την κυρία Στελέτου Πανταζή, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας για όλη αυτή την προσπάθεια. Όλους τους συλλογιανούς, τους επίτυπους καλεσμένους μας, τις φίλες και τους φίλους προσκεκλημένους και ότι θεωρώ ότι όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε πολλά περισσότερα για το χωριό μας. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Μας θυμήσατε με την απόψηνή σας παρουσίαση. Δεν γίνεται να μην μιλήσει η Μαρία Ιτσίλη, υπερδραστήρια, υπερπολίτημη. Μαρία, ένα παράπονο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα παράπονο το δικαστήριο μας δυστυχώς σήμερα δεν μας στήριξε, λυπάμαι πάρα πολύ. Θα ήθελα εμείς που είμαστε όλοι εδώ να περάσουμε ωραία, να χορέψουμε απλά ωραία πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Και εγώ με τη σειρά μου θέλω να σας ευχηθώ καλή χρονιά και να περάσετε καλά απόψε. Όλοι ξέρετε το ενδιαφέρον μας για το χωριό και ποιος είναι ο σκοπός της συγκέντρωσης αυτής. Ότι έγινε το χαιρετισμό από τον Δήμο των Κορινθίων, τον κύριο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήρθε από πάρα πολύ νωρίς, ήταν τυπικός, τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Όμως υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις και δεν μπορούσε να παραμείνει. Επίσης έγινε χαιρετισμό από τον κύριο Πελοπίδα Καλλύρη. Θα ήθελα σε κάποιο σημείο της εκδήλωσης θα γίνει και μια λεφιοφόρος αγορά. Θα θέλαμε όσο το δυνατόν να μπορεί ο καθένας να στηρίξει
την προσπάθεια, γιατί ο Σύλλογος δεν έχει άλλα έσοδα και γι' αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Σας εύχομαι καλή διασκέδαση. Oh, no.
χρόνια μου δεν σε κλαίει τη συγκαρδιά μου. Πέντε χρόνια μου δεν έμπαινε, δεν σε κλαίει τη σακαημένη.
στο του πιάνε και στο Τα παλιά, αμήθημα με εσένα.
Απαντήσει δεν περνώ, ούτε
τρέλα θα μου.
σταματήσα εγώ. Είναι ασκρή εδώ ατσάλι, ακόμα από μια μέρη πως καταθήσα εγώ. Thank you.
στο παράθυρο, απερνάει.